Η βαριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα της πανδημίας της COVID-19, τέθηκε στο μικροσκόπιο του δεύτερου αναπτυξιακού συνεδρίου για τον τουρισμό που διοργάνωσε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Δεχόμαστε την πίεση της πανδημίας και των συνεπειών ούτως ή άλλως της επέλασής της τον προηγούμενο χρόνο, αλλά με σύμμαχο το εμβόλιο και με την εμπειρία μας, πολύ σημαντική εμπειρία την οποία αποκτήσαμε μέσα στη χρονιά, νομίζω ότι μπορούμε πλέον να πούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι ατενίζουμε την αρχή του τέλους της πανδημικής κρίσης. Βιώνοντας ένα χρόνο την υγειονομική κρίση, γνωρίζουμε πλέον τις θεατές και αθέατες πλευρές της. Πρωτίστως, αντιλαμβανόμαστε τις επιζήμιες επιπτώσεις της σε ολόκληρο το φάσμα της παραγωγικής, οικονομικής, αλλά και στις κοινωνικές δραστηριότητες. Πανεπιστημιακοί, στελέχη οργανισμών και τουριστικών επιχειρήσεων προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν τα δεδομένα που προκάλεσε στον κλάδο του τουρισμού η πανδημία της COVID-19. Νομίζω ότι από κοινού όλοι μας, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι αρχές αυτοδιοίκησης, η περιφέρεια Κρήτης, προφανώς το Υπουργείο Τουρισμού, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, πρέπει να συζητήσουν και να δουν λύσεις, να δουν και να προτείνουν ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης στη μετα-COVID εποχή. Και πόσο δύσκολο είναι να προλάβουμε να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο. Όπως όλα δείχνουν, αυτή τη στιγμή όλοι οι φορείς είναι σε εγρήγορση και προσπαθούν να έχουμε μια καλύτερη χρονιά σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2019, αλλά πιστεύω ότι οι προσπάθειες όλων θα ευωδώσουν. Ο τουρισμός, όπως το γνωρίζαμε, μετά την πανδημία θα είναι διαφορετικός. Πάμε για μια pick-up περίοδο και μια μικάπα, ας πούμε. Για το προσεχές μέλλον αυτό είναι αλήθεια. Σίγουρα ο χρόνος που θα χρειαστεί για να επανέλθουμε στα πικάπα επίπεδα θα είναι λίγο μακρύτερος από ό,τι περιμένουμε. Νομίζω όμως ότι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ταξιδεύουν. Θα αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά τον τόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Ψάχνει επιλογές και θα ψάχνει επιλογές ο ταξιδιώτης. Και νομίζω, κύριε Πρίτα, νομίζω πρέπει να το ψάξουμε αυτό σαν θέμα, ίσως και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, σε μια ειδική έρευνα για το προφίλ του ταξιδιώτη στη μετα-COVID εποχή. Θα ψάχνει ξεχωριστές εμπειρίες. Και βέβαια το θέμα της υγείας και της ευεξίας θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Το συνέδριο μέσα από μια ευρεία γκάμα θεματικών ενωτήτων άγγιξε ζητήματα που αφορούν τόσο τις τάσεις όσο και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην τουριστική βιομηχανία. Μπαίνει ζωντανά και ζωηρά στο τραπέζι μετά από πάρα πολλά χρόνια μια ευφυής αντιμετώπιση αυτού που λέμε τουρισμό στην Ελλάδα. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, από τις οποίες θα κρατήσω το θέμα δορυφόροι λογαριασμοί, που στην ουσία είναι το κανονικό μέτρο για να ξέρουμε την πραγματική διάσταση των επιπτώσεων του τουριστικού φαινομένου στη χώρα. Κανένας δεν θα εμποδιστεί από το να έρθει και να επισκεφτεί τη χώρα μας, είτε έχει κάνει εμβόλιο είτε όχι. Βέβαια, το αρνητικό PCR είναι ο κανόνας. Το εμβόλιο είναι αυτό που δημιουργεί μια γρήγορη λωρίδα κυκλοφορίας για όσους έχουν και μειώνει τις διαδικασίες.